Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Αν είστε καινούργοι, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα για να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Εγώ μόλις έκανα το μπανάκι μου, μόλις λούστηκα θα φτιάξω μαλάκι, θα σας δείξω. Θέλω να δοκιμάσω σήμερα και ένα κραγιονάκι από το τζάμπο που είχαμε πάρει και σας είχα δείξει στο τζάμπο haul. Άρα ναι, θα το δοκιμάσω. Να δούμε και πώς φαίνεται, θα βαφτώ λιγάκι, σε λιγάκι και όλα αυτά. Τώρα μαγειρεύω και όλα, θέλω να απλώσω ένα πλυντήριο, να μαζέψω αυτά που έχω εδώ έξω. Για όσους είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, να ξέρετε πως δεν θα βρείτε κάτι το τρομερό και το ιδιαίτερο, απλά είμαι μια μανούλα που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω βιντεάκια στο YouTube, οπότε βλέπετε μια πάρα πολύ απλή καθημερινότητα. Πάρα πολύ απλά βιντεάκια, χωρίς το τέλειο μοντάζ, αλλά ναι, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ και η παρέα σας, οπότε αυτό θα βρείτε, παρεούλα, απλή παρεούλα, τίποτα το παραπάνω, και ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει και όσοι είστε εδώ και με στηρίζετε, ξέρετε πόσο πολύ σας ευχαριστώ που είστε εδώ σε αυτό το κανάλι και έχουμε δημιουργήσει αυτή τη μεγάλη παρέα. Μέσα μιλάνε και με βίντεο κλείσει τώρα και αυτά, οπότε δεν θέλω να διακόψω, αλλά ήθελα να δείξω ένα βιντεάκι. Και πάω τώρα να φτιάξω το μαλάκι μου και μόλις θα φτιάξω θα σας τα δείξω. Να σας βγάλω τώρα την πετσέτα. Έβαλα και silver. Εντάξει, απορρόφησε τα περισσότερα νερά τώρα. Okay. Το silver παίρνει τις κιτρινίλες, εντάξει. Πάω να το φτιάξω. Να τα χτενίσω γιατί έτσι τώρα είναι χτένιστα και θα σας τα δείξω μόλις έβγαλα απλά την πετσέτα. Τα πρόβατα είναι για να συμβαίνουν, τελικά δεν πήγαμε πουθενά. Θα σας πω το λόγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά. Έχει πάει τώρα ο Νέστης στο σούπερ να πάρει δύο πραγματάκια που θέλουμε και εννοείται θα σας τα δείξω. Εμείς θέλαμε να βγούμε γύρω στις 7 που έχει πέσει λίγο ήλιος, να μην σκάσουμε γιατί κάνει υπερβολική ζέστη, βαράει σαραντάρια. Οπότε ναι, θέλαμε να πάμε κάπου μετά τις 7. Και εκείνη την ώρα είναι που έπιασε τη Λιδία νύστα, άρχιζε να τρίβει τα ματάκια της και λέμε δεν πάμε πουθενά, εννοείται πάνω από όλο το παιδί. Ξεκίνησα λοιπόν τη ρουτίνα της, το γαλατάκι της, το μπανάκι της, όλα αυτά. Την έκανα το μπάνιο της, την έβαλα για ύπνο. Και κοιμάται από τις 7.30-8 παρά μέχρι να την ετοιμάσω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, απλά κοιμήθηκε η Λιδία και τελικά δεν πάμε πουθενά. Είπαμε πάνω από όλο το παιδί, το ξαναείπα αυτό. Δεν ήθελα να την έχω στο καρότσι να κοιμάται και να είμαστε έξω. Δεν ήθελα, απλά την έβαλα για ύπνο κανονικά. Και αύριο θα πάμε βολτούλα, θα σας δείξω, εννοείται. Τώρα μίλαγα με τον Ανέστη στο τηλέφωνο, του έλεγα τι θέλουμε από εδώ, από εκεί, τα μισά τα έχουν πάρει, γιατί εντάξει είναι και τελευταία στιγμή πάλι που πήγε. Αλλά μας έρχονται κάτι αναλαμπές, πιστεύω πάρα πολύ την πατάμε, λέμε δεν θέλουμε κάτι, αλλά στο τέλος θυμόμαστε κάτι και τελικά όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ θυμόμαστε και κάτι άλλο και γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα τώρα με το που έρθει θα σας δείξω και βολτούλα θα σας πάρουμε αύριο μαζί μας και ανεπομένω να δοκιμάσω το κραγιόν το μοβ, θέλω οπωσδήποτε αύριο να βαφτώ. Μόνο και μόνο είναι να δοκιμάσω εκείνο το κραγιόν το μοβ να δω τι αποτέλεσμα θα έχει. Για να δούμε, ούτε μαλλί έφτιαξε τίποτα. Το στέγνωσα με το πιστολάκι νομίζοντας πως θα το φτιάξω, αλλά τελικά δεν έκατσα να το φτιάξω γιατί έσκασα από τη ζέστη. Και τώρα σίγουρα θα ακούτε τον ανεμιστήρα, αλλά έχω σκάσει και δεν τον κλείνω. Άρα ναι, περιμένουμε να έρθει ο Ανέστης να σας δείξω τα ψώνια. Ήρθε ο Ανέστης, δεν θα φωνάζω πάρα πολύ γιατί και μάτια από μικρή μικρή. Ελπίζω να μην σας ενοχλεί τόσο πολύ και ο ανεμιστήρας, αλλά σκάμε, σας το ξανάπω. Λοιπόν, εδώ είναι η σακούλα με τα πράγματα. Θα δυναμώσω λίγο τον ήχο αν δω ότι δεν ακούγομαι. Πάμε να σας δείξω. Πήρε αυτά εδώ πέρα τα chips με πάπρικα. Πώς είναι η συσκευασία με τα Pringles, κάτι τέτοιο που έχουν και τα Lidl. Αυτά εδώ. Πήρε ένα πακετάκι σαροκροκέτες γιατί έχω μισό μέσα στην κατάψυξη και ήθελα και ένα ακόμα έτσι για να συμπληρώσω,
αυτές εδώ πέρα με μπακαλιάρο που είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίες, τις έχουμε ξαναδοκιμάσει, μας άρεσαν πάρα πολύ. Πήρα αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω πώς να σας το δείξω βέβαια. Είναι πιτζάμα. Λοιπόν, είναι το σορτσάκι. Είχε από extra large μέχρι 3 extra large. Ήταν για τις πιο εύσομες. Βέβαια, τώρα όπως το βλέπω, αυτό είναι λίγο μεγάλο το extra large. Είναι αρκετά μεγαλούτσικο. Θα το φορέσω για να σας το δείξω. Αλλά δείτε. Και είναι με λάστιχο κιόλας. Αλλά εντάξει, θα μου είναι πάρα πολύ άνετο. Ούτως ή άλλως πιτζαμάκι είναι. Στα μπούτια είναι ok για μένα, αλλά στη μέση, επειδή έχω λίγο πιο στενή μέση, έχω χάσει κιόλας κάποια κύκλα. Εντάξει, είναι λίγο φαρδί στη μέση. Το από πάνω δεν με νοιάζει όσο ρηχτό και να είναι. Είναι αυτή εδώ η πιτζάμα. Θα τη φορέσω τις επόμενες μέρες και θα σας τη δείξω. Το από πάνω είναι κομπλέ. Ελπίζω και το από κάτω να είναι ok. Πήρε. Chips τορτίγια, θυμάστε που είχαμε πάρει με τυρί. Τώρα πήρα αυτό εδώ πέρα με αλάτι και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Το είχε σε μεγάλη συσκευασία. Οπότε ξαναπήραμε. Είναι 375 γραμμάρια. Αυτά εδώ. Πήρε δρακουλίνια. Τυρί λέει και ντομάτα, τέλος πάντων, δρακουλίνια. Πήρε φιστίκια του η μεγάλη συσκευασία. Πήρε παγωτά, αυτά εδώ πέρα τα ξυλάκια με 4 γεύσεις πρέπει να είναι. Έχει μέσα 12 μικρά ξυλάκια με μαύρη σοκολάτα, λευκή. Το άλλο με το, πώς λέγεται Νέστη, με αμύγδαλο και το κλασικό με τη σοκολάτα, την κλασική σοκολάτα. Και τα αγαπημένα με εμένα. Θα φάω κι εγώ από αυτό εδώ πέρα. Αρκετά, Είχε 6, αλλά είναι φοβερά αυτά. Είναι με λευκή σοκολάτα μέσα και απ' έξω και έχει και αμύγδαλο. Είναι φοβερά. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε. Εμείς κάθε χρόνο τα παίρνουμε. Γενικά, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά με τη λευκή σοκολάτα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Και ένα διχτάκι πατατούλες. Αυτά ήταν λοιπόν τα ψώνια μας, αυτά ήταν που χρειαζόμασταν. Αυτά βρήκε κιόλας, γιατί πάλι άδεια ράφια ήταν στο σούπερ. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω να τα μαζέψουμε, να βάλουμε τα παγωτά να μιλιώσουν και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας και πάλι, αρχίζω να ετοιμάζομαι, είναι η επόμενη μέρα όπως θα έχετε καταλάβει. Λοιπόν, μόλις έκανα ένα ντουσάκι, έχω κάνει μπάνιο για το παιδί, την έχω σχεδόν ντύσει, ένα παντελονάκι θέλω να της βάλω μόνο, φοράει κορμάκι. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξω μαλάκια, θα βαφτώ κιόλας και θα δοκιμάσω, θα βαφτώ με αυτό το κραγιόν από τα τζάμπο που σας έδειξα, το τζάμπο χολ που σας είχα δείξει. Είναι μοβ λιλά, βαθύ λιλά λέει. Ο αριθμός είναι 12-16-10, έτσι γράφει εδώ πάνω, τώρα δεν ξέρω. Κραγιόν με μολύβι χιλιών. Θα το βρείτε σίγουρα στην τζάμπο. Έχει διάφορες υποχρεώσεις. Έχω πάρει άπειρα κραγιόν από το τζάμπο. Είναι ματ, μου αρέσουν άπειρα. Οπότε θα δοκιμάσουμε και αυτό. Μοβ, παλιά είχα κόλλημα με τα μοβ. Τρομερό κόλλημα. Μόνο μοβ κραγιόν έβαζα. Αν βρω μια φωτογραφία. Αλλά είναι λίγο περίεργη να σας τη βάλω. Θα σας τη βάλω λίγο από εδώ πέρα. Είχα ξυρισμένο εδώ πέρα αυτό. Ήταν η φάση της εφηβείας τότε. Αλλά ναι, άμα τη βρω, θα σας την έχω εδώ πέρα. Που φοράγα μόνο μοβ κραγιόν και είχα το ξυρισμένο το έτσι εδώ, ήμουνα αλάνι. Λοιπόν, οπότε ναι, θα δοκιμάσω τώρα αυτό που είναι πιο απαλό, δεν είναι τόσο σκούρο σαν αυτό. Μοβ λεφαρίδες έκανα, τέλος πάντων. Αυτά, σας αφήνω, να ετοιμαστώ και σας μιλώ σε λίγο. Ετοιμαστήκαμε, φεύγουμε. Το κραγιόν είναι λες και έχω βάλει άλλο στο κέντρο. Δεν ξέρω γιατί βγήκε έτσι. Απογοητεύτηκα. Και έχω βάλει και πάρα πολλές στρώσεις για να βγει αυτό. Τέλος πάντων. Έχω το καθισματάκι του αυτοκινήτου. Πάμε εκεί. Ο Ανέστης έχει μπροστά τη Λιβύα.
Α, σήμερα πήραμε αυτό. Α, σήμερα έχουμε άλλο. Σήμερα έχουμε μπλε. Βάζει τώρα ανέστη στη Λιδία. Το μάξι θα σας το δείξω στο επόμενο βλογκάκι καλύτερα. Και από μέσα και όλα αυτά. Α, βαλάκια. Αχ, ωραίο βολικό και αυτό το αυτοκίνητο, ε. Και η Λιδία. Φοράει τζιν στο τσάκι σήμερα. Θα σας τη δείξω μετά τη Λιδία. Τώρα θα βάλει κανένα το καρότσι μέσα. Θα πάρει και ταντούλα σήμερα μαζί. Ωραίο βολικό είναι. Αυτό απογοήτευσε, ενώ όλα τα άλλα έχουν βγει σούπερ, σούπερ, έχουν βγει τέλεια. Αυτό δεν πιάνει καλά το χρώμα του. Τέλος πάντων, θα κάτσω έτσι με αυτό το χάλι. Δεν βρίσκαμε ούτε θέση να αράξουμε. Αλλά εντάξει, βρήκαμε εδώ στο Δημαρχείο, θα σας δείξω. Εδώ πέρα αράξαμε. Στο Δημαρχείο. Βλέπετε και πίσω τι ωραίο φαίνεται. Πάμε να πάρουμε γρανίτα. Αυτό θα πάρει γρανίτα στο Ανέστης. Έχει πολύ κόσμο. Η Λιδία είναι φρόνιμη. Αν και νιστάζει, αλλά είναι φρόνιμη. Θα πάρω μια καινούρια γεύση να δοκιμάσω σήμερα. Για δείξε, Λιδία. Για δείξε. Τι φοράς, Λιδία? Σορτσάκι τζιν και ωραίο κορμάκι. Ε, ναι. Και έχεις και κοτσιδάκια. Λοιπόν, πίναμε γρανίτες, καθόμασταν. Η δικιά μου είναι με μάγκο, πρώτη φορά το δοκίμασα. Και ήταν κάτι γνωστή και μιλάγαμε, καθόμασταν λίγο. Τώρα Λιδία άρχισε λίγο την κρίνια. Το τι μπάρο γκαλίτσα, δεν ξέρω. Την είχαμε κάτω και έπαιζε. Έτρεχε και όλα αυτά. Τώρα τη βάλαμε στο καρότσι και κλαίει. Θα δείξει. Έχουμε έρθει για φαγητό. Θα σας βγάλω κάποια πλάνα. Ελπίζω να με ακούτε. Έχουμε έρθει στον Αυγουστίνο. Αυτό είναι στη Ρόδο. Αν πατήσετε Αυγουστίνο, θα σας βγάλει. Ανέστηση, τι θα πιείς? Η Λιδία κοιμάται. Οπότε έχουμε την ησυχία μας και θα κάτσουμε να φάμε την ησυχία μας. Έχει πολύ κόσμο. Ο Ανέστης βλέπει και τον αγώνα. Τι αγώνα έχει τώρα? Ουκρανία-Αγγλία. Λοιπόν, έχει και αντισηπτικό εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Μας φέρανε και αυτά. Παραγγείλαμε κιόλας, αλλά φέρανε να πιούμε. Πήραμε κοκακόλες. Έχουμε έρθει σπίτι, η Λιδία κοιμήθηκε και βγάζω και εγώ λίγο τώρα τις τρέσες γιατί πονάει το κεφάλι μου και σας δείχνω λίγο κάτι. Λοιπόν, τις έβγαλα γιατί δεν την πάλευα άλλο, ούτε λεπτό παραπάνω. Με είχε πιάσει το κεφάλι μου γιατί τις φόραγα πάρα πολλές ώρες και τώρα έμεινε η δικιά μου η Αφάνα, η οποία δεν φτιάχνεται με τίποτα γιατί έχω σκάσει κιόλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, φτιάχνετε ό,τι και να κάνω. Λοιπόν, πήραμε μια τυχερή σακούλα στη Λιδία. Ό,τι έχει θα της το δώσω αύριο. Δεν ξέρω τι έχει, θα το δω τώρα. Το έπιασα κάπως καλό.
Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έχει. Τη πήρα αυτή εδώ. Έκανε 6 ευρώ. Να δούμε τι έχει κακά. Να τη φανταστώ, ήθελε τίποτα. Για να δούμε. Διάφορα μέσα. Καταρχήν έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι μια στέκα με πεταλούδες. Ανέστε. Μια στέκα με πεταλούδες. Να δούμε. Της Λιδίας σίγουρα θα της αρέσει αυτό. Εντάξει. Θα ανοίγεις και όπως θέλεις τώρα. Θα τα βγάλει αυτά, εντάξει, ιδιαίτερο, ιδιαίτερο αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Τι να πω, μου αρέσουν πάρα πολύ οι πεταλουδίτσες που έχει επάνω. Αλλά είναι κάπως ιδιαίτερο, δεν είναι. Λοιπόν, είχε μέσα... Αν καλά το παζλ δεν παίζει, δηλαδή έχω και άλλο ένα παζλ από τη χερισοκούλα. Αλλά τα έχω έτσι για να γίνουν ίσως καδράκια κάποια στιγμή. Και... Εσύ τι είσαι... Αχ... Τώρα αυτά κοριτσίστηκε έτσι. Τη χερισοκούλα που τίθεται. Έχει αυτό μέσα. Τι είναι αυτό, Ανέστη? Τι λέει? Τρισδιάστατο παζλ. Άρα μόνο με αυτό θα παίξεις, Λιδία. Βλακίες. Και δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα. Έλα, το άνοιξε. Μην έχει κάτι άλλο μέσα τη χερισοκούλα. Απογοήτευση. Εντάξει, τις κρατάω εγώ κάτι τέτοια και κάτι άλλο που τις έχω κρατήσει από τις χέρες σακούλες για αργότερα. Άρα δεν είναι ότι πάνε χαμένα, απλά μένουν για αργότερα. Αλλά εντάξει. Για να δούμε. Α, με αυτά που είναι έτσι μεγάλα κομμάτια, γιατί βλέπετε είναι μεγάλο κομμάτι, μπορεί να παίξει. Βέβαια θα το καταστρέψει στην ηλικία που είναι τώρα. Έχει και αυτό. Το ψάχνοντας στον αίμο. Το... Βασικά από το ψάχνοντας στον αίμο είναι όλα. Με αυτά μπορεί να παίξει, αλλά θα τα διαλύσει. Θα τα σκίσει. Γιατί ό,τι και να της δώσω βιβλίο, ό,τι τέτοιο και να της δώσω, τα σκίζει. Αλλά εντάξει, και μεγαλύτερο παιδάκι θα είναι τέλειο, πιστεύω αυτό, να καθόταν να παίξει. Αλλά περίμενα κάτι άλλο να έχει, αυτό που έπιανα σαν κουτάκι. Περίμενα να έχει κάτι άλλο, όχι αυτό, να πω την αλήθεια. Τώρα εντάξει. Τι να πει κανείς. Αυτά λοιπόν. Θα σας αφήσω. Απλά ήθελα να σας δείξω και αυτό, γιατί εντάξει, ξέρετε, σας τα δείχνω. Έχω κι εγώ μια τρέλα με αυτά. Λοιπόν, εδώ ζωγραφίζεις και όλα στο πάζι που έχει. Οπότε εντάξει, εδώ κάτι μπορεί να ζωγραφίσει. Λοιπόν. Αυτά. Αυτό ήταν και το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κρατήσαμε έτσι λίγο παρεούλα. Δεν σας τράβηξα και πάρα πολλά πλάνα, εντάξει. Απολαύσαμε τη βόλτα μας. Άμα θέλετε κάντε και μια εγγραφούλα για να έρθετε στο κανάλι μου, να δείτε τα βιντεάκια μας, να κάνουμε έτσι παρεούλα, να έρθετε και σε αυτή τη μεγάλη παρέα που έχουμε.
που σας έχω πει. Είναι απλά βιντεάκια καθημερινά. Τίποτα το ιδιαίτερο, σας το έχω πει. Αυτά. Σας αφήνω να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!